Εμείς θα θέλαμε να σας μιλήσουμε λίγο για τη στιγμή εκείνη που παίρνει τη μάσκα της βίας. Είναι η στιγμή εκείνη που εμείς συναντάμε τους εφήβους στο Ιατρείο Εξαρτητικών Συμπεριφορών. Είναι ένα ιατρείο που εβδομαδιαία λειτουργεί στο χώρο του Κουκέψιπέ, στο Νέποσμο. Είναι μια στιγμή που η μάσκα πέφτει και αυτό που βλέπουμε είναι η ψυχική οδύνη. Είναι... Έχω και λίγο τράχη. Λοιπόν, είναι η ψυχική οδύνη. Το αδιέξοδο, ο φόβος, όπου πολλές φορές τα παιδιά μας λένε δεν βοηθάει κανείς, δεν θα αλλάξει τίποτα. Και αυτό που βλέπουμε εμείς πίσω από όλο αυτό είναι γονείς ταλαιπωρημένους από τη φτώχεια, από την πολύ ωραία εργασία, γονείς οι οποίοι είναι μέσα στη χρήση, ενδοχογενειακή βία, συγκρουσιακά διαζύγια και μια κοινωνία η οποία εξοικειώνεται με τη βία μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Οπότε σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα τη Γεωργία να πεις περισσότερα λίγο για την ιατρία. Εγώ θα πω και έτσι, ευχαριστώ, και δύο λόγια παραπάνω για το θέμα της εξάρτησης. Είτε αυτή η εξάρτηση αφορά τις ουσίες, είτε αφορά το διαδίκτυο. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε κοινά σημεία από πίσω. Όταν λοιπόν ένας έφηβος συνήθως έρχεται στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων με μια συμπεριφορά χρήσης ουσιών, μπορεί να κινδυνεύσει να γίνει αυτό το σύμπτωμα η ταυτότητά του. Και αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε να αποφύγουμε. Δεν θέλουμε όλη η βαρύτητα να πέσει πάνω στη συμπεριφορά χρήσης ουσιών. Θέλουμε να πάρουμε τη ματιά μας από το σύμπτωμα της χρήσης, γιατί η χρήση μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα όπως είναι όλα τα άλλα. Όπως είναι η θλίψη, όπως είναι οι φοβίες, όπως είναι το άγχος. Και θέλουμε να το εντάξουμε μέσα σε ένα πλαίσιο δυσφορίας. Δυσφορίας ψυχικής, οικογενειακής, κοινωνικής, πολιτισμικής. Στα αρχαία γαλλικά είχα διαβάσει κάτι που μου έκανε, μου άρεσε πάρα πολύ. Εξάρτηση σημαίνει δίνω το σώμα μου ως ενέχειρο για ένα απλήρωτο χρέος. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται και το οξύμορο της εφηβείας. Την ίδια στιγμή που οι έφηβοι διψάνε για ελευθερία, μέσα από τέτοιου τύπου έτσι, συμπεριφορές χρήσης σκλαβώνονται. Τι κάνουν όμως οι ουσίες και το διαδίκτυο αντίστοιχα? Αυτό που ουσιαστικά κάνουν είναι να ναρκώνουν τον πόνο. Και θα ήθελα για λίγο να το σκεφτείτε και με βάση τον εαυτό σας. Πότε έχει μεγαλύτερη επίδραση ένα παυσίπονο που θα πάρετε? Αν δεν πονάει το κεφάλι μου και πάρω τεπών, θα καταλάβω τη διαφορά? Αν όμως πονάει πολύ και πάρω ένα παυσίπονο και ανακουφιστεί, θα το ξανακάνω? Αυτή είναι ακριβώς την εμπειρία, την αποκλειστική εμπειρία, ότι μία ουσία ή μία συμπεριφορά όπως το διαδίκτυο θα ανακουφίσουν τον πόνο μου, είναι που θέλουμε να σπάσουμε. Αυτή την αποκλειστική σύνδεση. Θέλουμε εδώ να περάσουμε την ιδέα ότι μπορούν να διαλέξουν, ότι δεν είναι η μόνη τους επιλογή. Και εδώ θέλω να εισάγω κάτι που ακούμε πάρα πολύ συχνά. Και από γονείς ενδεχομένως κάποιες φορές που τους έχουν πει στα παιδιά τους, αλλά και τους ίδιους εφήβους. Αυτό που ίσως και εσείς έχετε ακούσει, το όλοι το κάνουνε. Και μάλιστα θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και μια εμπειρία, έτσι, με μια φίλη μου πριν από 2-3 χρόνια, αρκετά μικρότερη μου, 25 χρονών, η οποία είχε χωρίσει έτσι και πρόσφατα και ήταν και πολύ στεναχωρημένη και μου περιέγραφε ένα βράδυ που πήγε στην Αθήνα με τον κολλητό της φίλο σε ένα κλαμπ και πέρασε πάρα πολύ ωραία και μου είπε, μου λέει κάποια στιγμή και ο κολλητός μου είχε ένα χαπάκι που το πήρα και έφτιαξε αμέσως τη διάθεσή μου. Η δικιά μου αντίδραση ήταν χαπάκι, τι χαπάκι ήταν αυτό, ξέρεις τι χαπάκι πήρες? Και μου λέει, μα πώς κάνεις έτσι, όλοι τα παίρνουν. Εγώ λοιπόν εδώ σήμερα θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ακόμη και στις μέρες μας δεν τα παίρνουν όλοι. Και δεν χρειάζεται να τα παίρνουν όλοι. Και αν θεωρώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην εποχή μας να μάθουμε στα παιδιά μας, είναι να μάθουν να διαλέγουν. Είναι να μάθουν να επιλέγουν αυτό που τους ταιριάζει καλύτερα. Πόσες φορές δεν ακούμε το
με ανάγκασε να το κάνω. Πόσες φορές το συναντάμε όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη βία. Με ανάγκασε να τη δείρω. Κάποιες φορές ακόμη και από τους γονείς. Μα δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι και πώς συμπεριφέρεται. Με αναγκάζει να το φωνάξω. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι κανένας δεν μας αναγκάζει να κάνουμε τίποτα. Εκτός και αν έχει ένα όπλο κολλημένο στο κεφάλι μας. Και αυτή την ιδέα θα ήθελα να περάσουμε και στα παιδιά μας. Ότι πάντα έχεις ένα περιθώριο επιλογής. Και ένα δεύτερο που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να κρατήσουν ζωντανή την ελπίδα, όπως πάρα πολύ ωραία θέσατε και στο θεατρικό. Ξεκινώντας πρώτα από εμάς, να κρατήσουν ζωντανή την ελπίδα για τον Γιάννη και για τον κάθε Γιάννη που ανέφερε η κυρία Θανασοπούλου.